Γεια σας φίλοι μου, είστε στο κανάλι Jim31 και Παύλος και πάμε να σας πούμε. Πετάνε εκτός τον Σάι Κατσούλη λίγο πριν το τελικό. Πριν όμως περάσουμε στο βίντεο φίλοι μου, για να έχεις έγκυρα και στην ώρα του στα spoiler, κάντε ένα like και μια εγγραφή. Λίγο πολύ είναι γνωστή η ιστορία με τον Σάι Κατσούλη και τη Μαριελένα Ρουμελιώτη. Από την αρχή του reality επιβίωσης έχουν εκφραστεί οι απόψεις ότι δεν θα έπρεπε η παραγωγή να τους βάλει μαζί στο παιχνίδι. Πρώτον, διότι έχει ο ένας τον άλλον και δεν θα ψηφιστούν. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν πως παρότι η Μαριαλένα Ρουμελιώτη αναδείχθηκε τελευταία στην 24ωρη ψηφοφορία μέσα από 8 παίκτες, κατάφερε τελικά να μπει στην τελική τετράδα. Και αυτό το οφείλει στο Σάι Κατσούλη, ο οποίος κερδίζει σε ρί τις ασυλίες και προστατεύει την αγαπημένη του. Αυτό βέβαια είναι μια κίνηση που του γυρίζει boomerang. Όπως καταλαβαίνετε και είναι λογικό, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε δεν πρόκειται η παραγωγή να αποβάλει κανένα παίκτη από το reality επιβίωσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο, όμως οι ίδιοι συμπαίκτες του προσπαθούν να το πετάξουν εκτός με το δικό τους τρόπο. Πώς γίνεται αυτό? Από την πρώτη λοιπόν χαμένη ασυλία, ο Σάκης Κατσούλης θα βγει στο τάκο, μπας και είναι ο τελευταίος από τους άλλους δύο. Μάλιστα, επειδή απέναντι θα ήταν ο Νίκος Μπάρτζης, ο οποίος ήταν ο πρώτος στην ψηφοφορία, σκέφτηκαν να βάλουν απέναντι του το Σάι Κατσούλη, μπας και την πληρώσει, και ήταν ο παίκτης που αποχωρήσει από το παιχνίδι. Τελικά όμως δεν είναι ο παίκτης που θα αποχωρήσει και όπως σας έχουμε ενημερώσει, η Σταυρούλα Χρυσαϊδή είναι η παίκτρια που αποχωρεί σήμερα 5η 29 έκτου. Εσείς φίλοι μου, τι πιστεύετε? Υπάρχει περίπτωση να τον διώξουν οι συμπαίκτες του λίγο πριν το τελικό? Γράψτε μας τη γνώμη σας κάτω στο σχόλιο. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο φίλοι μου, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή και εμείς τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!